Καλή σας ημέρα. Παιδες, τι θυμήθηκα τώρα. Για, όταν με το καλό βγουν οι αργίες για τους influencers, να βγάλουμε και μερικές για τους παίκτες του Survivor. Ναι. Νομίζω και οι παίκτες του Survivor που δεν βρίσκονται φέτος στο παιχνίδι, στους influencers. Έτσι. Συγκαταλέγονται. Είναι η εξέλιξη. Συγκαταλέγονται. Ορίστε. Είναι η εξέλιξη από παίκτες Survivor και τους influencers. Μερικοί είναι πριν, άλλοι γίνονται μετά. Άλλοι παρουσιαστές, άλλοι ότι. Σήμερα πάντως, να σας πω την αλήθεια, θα είναι οικονομικό το ρεπορτάζ που θα σας δώσω. Γιατί φανταστικά. Με τα πόσα χρήματα παίρνουν κάποιοι... Πες μας, Γιώργο, αυτιά. Δημήτρη Σαράντος, αδέ. Δημήτρη Σαράντος. Και μετά θα ασχοληθώ βέβαια και με την πολιτική. Λοιπόν, ας δούμε την πρώτη κάρτα που σας έχουμε ετοιμάσει για να δούμε πόσα χρήματα παίρνουν ο Αλέξης Παπάς, η Κατερίνα Δαλάκα και ο Σάββας Γκέντζογλου. Είναι πολλά τα λεφτά, Δημήτρη. Παιδιά, 10.000 ευρώ μόνο την εβδομάδα. Τι λες, καλέ. Ο καθένα. Όμως, παιδιά, όλοι το ίδιο καθέ. Ξέρετε τι. Ναι. Όλοι είναι 10.000 ευρώ την εβδομάδα. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, ένα μήνα να κάτσουν. Θα πάμε το έτσι θέλει ο Ατζούν. 40 χιλιαρικάκια. Δύο μήνες, 80. Πού είναι η καρδιά μου, ο Τζέιμς τώρα που μπαίνει, ξέρουμε τίποτα. Γιατί ακούσατε ότι είναι πολύ πιο λογικά. Περιμετωχές στις Ατζούν Μίντια, λογικά. Αυτά βλέπει ο Τζέιμς και μετά μέχρι τελευταία στιγμή παζαρεύει να πάρει περισσότερα. Γιατί πάρει περισσότερα. Έχουν ακουστεί, έχει ακουστεί μεγαλύτερο. Ο Τζέιμς ήταν ξεκάθαρος από την αρχή. Είπε, εγώ αν δεν πάρω παραπάνω, αν δεν πάρω 12-13, δεν ξέρω που έφτασε. Ποιο ήταν το ταβάνι, δεν πάω. Παιδιά, για τον Γκέντζογλου δεν σας φαίνονται πολλά τα 10.000. Ενώ ότι. Εντάξει. Ναι, ήταν ποδοσφαιριστής. Για τον Γκέντζογλου έπαιξε καλά μπάλα. Παζάρεψε. Δηλαδή δεν ήταν αυτή. Μα και είναι και μεγάλο όνομα. Εγώ που δεν έχω ιδέα. Αλλά δεν είχε πορεία στο Survivor. Δεν είναι Αλέξης Παπάς. Δεν είχε την πορεία στην Αθήνα. Αλλά στο ποδοσφαίρο είναι καλό. Έχει μεγάλη πορεία από τον Αλέξη Παπά. Επίσης, εγώ ζήτησα μόνο 12.000 φέτος για να πάω. Φέτος δεν μου τα έδωσαν, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Καλή, πάμε να βγάλουμε λεφτά και να χάσουμε και κιλάκια. Να, κάτι τέτοια βλέπουμε Παρασκευιάτικα. Λοιπόν, να δούμε την επόμενη κάρτα. Τι ζήτησα. Τώρα, καρδούλα μου, έρχεται. Περίμενε δύο λεφτάκια. Γελάω με τον Ποσειδώνα και τον Σάββα που τον ήξερε, λέει. Δεν ξέρω από πού πάω. Το χοντρένι στο χώρο. Επειδή ήξερα τον Γκέντζογλου. Βέβαια, για να μην ειλικρινήσω, τον ήξερα λόγω Αγγελικής Χιλιάδης. Τώρα το θυμήθηκα. Όχι, αλλά όταν δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο, κάποια ονόματα που τα ξέρει, κάτι σημαίνει. Το όνομα. Το Μέση, όχι. Το Ζινεντίν Ζιντάν θυμόμουν. Που είναι Γάλλο. Και τον Μπελέ. Βλέπουμε λοιπόν την κάρτα. Είναι δύο πρόσωπα που μπήκαν πρόσφατα στο παιχνίδι. Ο Ντάνιελ Νούρκα και η Ζωή Ασουμανάκη παίρνουν μόλις 2.000 ευρώ την εβδομάδα. Θα σου πω κάτι. Συγγνώμη τώρα που. Γιατί τώρα αυτό μου διαφεύγει. Τα παιδιά, ο Ντάνιελ Νούρκα. Και η Ζωή Ασουμανάκη. Ασουμάκη. Είναι στους διασήμους. Και οι δύο. Α, ναι, είναι Star Ελλάς. Ναι, Star Ελλάς. Αφού φοράνε κόκκινα. Ναι, καλή, σωστά. Ο Ντάνιελ και ο Διάσημη φοράνε κόκκινα. Ναι, είναι σωστά. Ηθοποιός είναι ο ένας. Ο Ατζούν ξέρω ότι κατά κόβει από αυτό θα δει στο Σάιλεν. Ο Ντάνιελ είναι άδικο όμως, γιατί είναι γνωστός ο άνθρωπος. Την άλλη την κοπέλα δεν την ξέρω, αλλά ο Ντάνιελ είναι γνωστός. Star Ελλάς, International, κάτι τέτοιο. Δεν είναι και διάσημος, Ναι, αλλά το ξέρεις όμως. Ο άντρες έτοιμοι για όλους. Ενώ οι άλλοι με επιπέδρουν με νεκάκι. Να σας πω, αυτά σας είπα. Στην Ασημίνα πώς έδωσε, Δημητράκη. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Την Ασημίνα πώς έδωσε. Πάμε, βεβαίως, να δούμε και την Ασημίνα. Αδικημένη θα έλεγε κανείς. Αν και βέβαια έχει συμμετάσχει τόσες φορές στο reality αυτό. 7.000 ευρώ. Έλα, όχι αδικημένη. Αδικημένη. Δεν κατάλαβα. Θα παίρνει και 3.000 επίδομα φωνητικών χορδών. Φουγκαρίζει, ασταμάτητα. Βέβαια το κορίτσι. Κοίτα, τα δουλεύει πιο πολύ τα χρήματά της πάντως. Έχεις δίκιο. Δίνει πολύ reality. Συνειδρώνει τη φανέλα. Έπρεπε 10. Συγγνώμη, θα πω και κάτι. Τώρα είναι λίγο. Πήγε, έχει χάσει και τα κιλάκια της, έχει ομορφύνει. Είναι μια κούκλα τώρα, δηλαδή είναι συνδυαστικό. Νομίζω ότι θα κάνει αυτό. Θεωρώ ότι η Ασημίνα, επειδή ξεκίνησε από τους μαχητές, για τα λεφτά που έπαιρνε ως μαχήτρια, τα λεφτά που παίρνει τώρα. Εξέλιξη. Εξέλιξη. Καλά, οι άλλοι ήταν όλοι γνωστοί. Εδώ το ήξερε ο Ποσειδώνας τον Γκέντζογλου. Τον Γκέντζογλου και ο Ντάνιελ Νούρκα νομίζω ότι χρειάζεται μάνατζερ. Ναι, ναι. 2.000 δηλαδή την εβδομάδα. Έχουμε κι άλλο, Δημητράκο. Όχι, αυτά είναι, τελειώσαμε. Αλλά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα σας βρω κι άλλα. Μην ανησυχείτε. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Ακούστηκε ότι μπαίνει μέσα ένας μπρατσωμένος, ένα έτσι πολύ ωραίο παιδί. Με όνομα μεγάλο. Τον έστειλα χθες στην ομαδική. Έχει ένα πολύ γνωστό επίθετο, δεν το πω. Γνωστό. Ποιο είναι. Θέλω να ξέρει. Πιο γνωστό δεν γίνεται. Ποιος θα ξέρει όλα. Έχουμε πρώτη τη καφέ. Όχι, απλά επειδή είναι πολύ ωραίο παιδί και λέω άντε να τον δούμε γρήγορα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ερώτηση που έκανε η αγαπημένη μου η Μέρη. Ρώτησε με τι ασχολείται. Και τη είπα ότι είναι αστροφυσικό. Σε ποια ομάδα θα μπει αυτό. Άστρο να πάει στο καλό. Σε ποια ομάδα μπαίνει αυτό. Μαχητές. Μαχητές. Μαχητές, ναι.